Είναι Παρασκευή 11 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξιον στις 7.30. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την ερχόμενη Παρασκευή 18 Μαρτίου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Ο Εμπορικός Σύλλογος κατάφερε και σε αυτή την εκλογική διαδικασία να δημιουργήσει ενιαίο ψηφοδέλτιο, γιατί το περιθώριο για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων έκλεισε το μεσημέρι. Ο απερχόμενος πρόεδρος Βασίλης Γιώργαρης μίλησε για όσα έγιναν την προηγούμενη τριετία, αλλά και για όσα θέλει να κάνει η νέα διοίκηση στο επόμενο διάστημα. Πέρασαν τρία χρόνια μέσα από διεκδικήσεις, μέσα από αγώνες. Κάναμε το Ταμείο, μείναμε ευχαριστημένοι όλο το Συμβούλιο. Πιστεύουμε και τα μέλη μας από την Γενική Συνέλευση που είχαμε μία εικόνα, αλλά και από την εικόνα που έχουμε με τους συναδέλφους, ότι ήταν μια επιτυχημένη θητεία του στον Εμπορικό Σύλλογο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Μια θητεία που εμείς θέλουμε να την ανανεώσουμε, γι' αυτό θα είμαστε πάλι υποψήφοι στον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου. Σύσσωμο το ΔΣ. Όχι σύσσωμο, θα έχουμε αλλαγές, θα υπάρξουν και νέα πρόσωπα, θα υπάρχουν αλλαγές στο ΔΣ το καινούριο. Νέα πρόσωπα, νέα παιδιά, νέες ιδέες, θέλουμε η ομάδα αυτή να προχωρήσει, προχωράει προς το καλύτερο. Την άλλη Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, από το πρωί μέχρι το βράδυ συνεχόμενα, καλούμε όλα τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου να έρθουν να ψηφίσουν, να στηρίξουν με την ψήφο τους τον Εμπορικό Συλλόγο Κορίνθου, να μας δώσουν μια δυναμική για να προχωρήσουμε τα επόμενα τρία χρόνια, που πιστεύουμε ότι και αυτά θα είναι δύσκολα, όπως τα τρία χρόνια που περάσαμε, ότι είναι πρωτόγνωρα για το ελληνικό εμπόριο. Έτσι θα είναι δύσκολα και τα επόμενα τρία χρόνια. Εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις, δεν τάζουμε, δεν λέμε μεγάλα λόγια. Ξέρουμε να πολεμάμε και να διεκδικούμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την πόλη μας, για τα καταστήματά μας, για το κέντρο της Κορίνθου. Πόσα ψηφοδέλτια? Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο θα βγει, που θα είναι, για το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Δείχνει και την Ευγενή Άμυλα που έχετε μεταξύ σας. Ναι, βέβαια. Ακριβώς έτσι, την Ευγενή Άμυλα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντιθέτως, κοινές προσπάθειες και κοινούς αγώνες, που θα μπορέσουν μέχρι αύριο το μεσημέρι οι υποψήφοι να είναι τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, πρέπει να, το σημαντικότερο να είναι μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, να είναι τακτοποιημένος μέχρι το τέλος του 2015. Και έχουμε, τακτοποιημένος με τον Εμπορικό Σύλλογο. Ναι, ενημερωμένος με τον Εμπορικό Σύλλογο. Ακριβώς έτσι, και έχει το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να και το εκλέγει και το εκλέγεστε. Μέχρι αύριο το μεσημέρι είναι οι υποψηφιότητες για το ΔΣ, για την Ομοσπονδία Κορινθίας, να βάλει υποψήφιος ώστε να έχει δικαίωμα ψήφου στην Ομοσπονδία, αλλά και στην Ομοσπονδία Πελοποννήσου να έχει και εκεί έναν ψήφο, ποιοι θα πάνε και ποιοι θα εκπροσωπήσουν την Κόρινθο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη στήριξη τα τρία χρόνια όλων και για όλους για αυτές τις κοινές προσπάθειες, κοινούς αγώνες. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά που ήσασταν πάντα στο πλευρό του Εμπορικού Συλλόγου για όποια θέματα είχαμε. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σταθήκανε στο πλευρό του Εμπορικού Συλλόγου, που αναδείξανε το τι ακριβώς γινότανε, ήσασταν η φωνή και η εικόνα μας προς την κοινωνία. Θέλουμε να νεώσουμε, όπως είπαμε, για τα επόμενα τρία χρόνια. Καλούμε όλο τον κόσμο. Ένας δυνατός Εμπορικός Σύλλογος θα φανεί μέσα από τις εκλογές. Κανονικά με τα ευχαριστώ και με το κάλεσμα κλείνει μια συνέντευξη. Ναι. Όμως θέλουμε να πούμε τα 2-3 highlights που υπήρξαν σε αυτή τη θητεία. Ναι. Για πρώτη φορά είχαμε Λευκή Νύχτα, με μεγάλη επιτυχία. Για πρώτη φορά είχαμε ένα τέτοιο κάλεσμα κόσμου στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτά είναι παρακαταθήκη και για το επόμενο Προεδρείο. Ακριβώς έτσι. Πολλοί αγώνες θα χρειαστούν και στο επόμενο Προεδρείο. Ακριβώς, και πιστεύω ότι θα χρειαστούν περισσότεροι αγώνες από ό,τι τώρα, γιατί όσο πηγαίνει η κατάσταση, βλέπουμε ότι αγριεύει η κατάσταση, ότι χειροτερεύει η οικονομία, χειροτερεύουν πολλά και εθνικά θέματα. Επομένως, θα χρειαστούν περισσότεροι αγώνες. Καλούμε όλα τα μέλη μας υποψηφιότητα. Τη σημασία που έχει να πάνε να ψηφίσουν, να θέλουμε. Γιατί όταν υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο, χάνεται ο ανταγωνισμός. Ναι. Αλλά έχει σημασία το πώς θα πάνε. Έχει σημασία. Η δυναμική του Εμπορικού Συλλόγου είναι καλό. Να δείξουμε τη δύναμή μας σαν εμπόροι, σαν αγορά, τι δυναμική έχουμε. Θα είναι δυναμική και για την πόλη μας. Οι φορείς της πόλης να καταλάβουν τι εστί Εμπορικός Σύλλογος, τι εστί εμπορικός κόσμος από τα μέλη και τη δυναμική του. Έχει τεράστια σημασία στην Ομοσπονδία Πελοποννήσου τη δυναμική σαν λέξη Κόρινθος. Έχει την τεράστια σημασία προς τις υπόλοιπες χώρες, τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας μας, στην ΕΣΕ, στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου,
αυτή η δυναμική που έχει η Κόρινθος, η εμπορική αγορά της Κορίνθου. Επομένως, η αγορά και η δύναμή της μετριέται από την δύναμη που θα έχουμε στις εκλογές μεθαύριο την Παρασκευή στις 18 Μαρτίου. Καλούμε όλα τα μέλη μας να έρθουν να στηρίξουν, να ανανεώσουν, να ψηφίσουν τα άτομα που θέλουν, που νομίζουν ότι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν. Είναι οι συναδέλφοι, είναι οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι της γειτονιάς μας, της διπλανής πόρτας. Έχουμε πάρει από όλη την αγορά της Κορίνθου μέλη και θα θέλουμε να στηρίξετε με την προσπάθειά σας και αυτή την εκλογική. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να μιλήσουμε με τον Φάνη Κουρεμπέ, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, για να δούμε τι γίνεται με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην Κορινθία ύστερα από την χθεσινή απίστευτη νεροποντή, την προχθεσινή μάλλον απίστευτη νεροποντή, η οποία έπληξε την Κορινθία. Καλησπέρα, κύριε Κουρεμπέ. Καλησπέρα, κύριε Βουγά. Πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά εμείς. Εσείς δεν ξέρω πώς είστε με αυτά που είδατε σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν ασφαλιστικός. Άρχισαν τα προβλήματα τα καιρικά λόγω για τις προημότητας που δείχνει, τις μεγάλες προημότητες αυτής της χρονιάς. Προχτές είχαμε κάποια φαινόμενα, είχαμε και κάποια χαλάζια τα οποία ξεκίνησαν από την περιοχή του Μεγάλου Βάλου του Οκτωραλιώτη και φτάσανε μέχρι τις παρυφές της Κορίνθου. Ευτυχώς οι Βρετανίνες δεν είχαν βλάστηση, μόνο κάποιες πέτρες ποικιλίες λίγες, οι οποίες πλήγησαν και παρακολουθούμε τη ζημιά. Όπως επίσης και κάποια βερίκοκα τα οποία είχαν δέσει, είχαν κάνει καρπό και εκείνα μικρό ακόμα και εκείνα έχουμε χτυπήματα. Εμείς θα την παρακολουθήσουμε ούτε ή άλλως τη ζημιά και ό,τι είναι, έχουν ήδη ξεκινήσει, γίνονται αναγγελίες και ό,τι υπάρχει πρόβλημα θα το δούμε, θα το καταγράφουμε γιατί ακόμα είναι μικρά και θα δούμε πια και την έκθεσή του όσο περνάει ο καιρός. Ευτυχώς είναι πρόηματα, είναι νωρίς, ελπίζουμε να μην έχουμε άλλες ζημίες αργότερα που θα είναι και μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν η πρώτη καταγραφή η οποία κάνατε είναι ότι είναι σε μικρό βαθμό οι ζημιές αντιμετωπίσιμες. Δεν είναι σε μεγάλο βαθμό όπως είναι τα περσινά τα ρεπτήρια, σε πάρα πολύ μικρότερο. Είναι όπως ζημιές σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή τα βαρύπτωτα εκεί στο Λαλιώτη έχουν πάλι ζημιά όπως είχαν και πέμπτη. Νομίζω όμως θα τις παρακολουθούμε να δούμε πού θα καταλήξουν. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για την... Θα έχετε υπόψη σας, φαντάζομαι, ότι πριν από 2-3 μέρες οι αγρότες της Αρκαδίας, της Τρίπολης, πήγαν και κατέθεσαν στον ΕΛΓΑ, στον Τρίπολη, ένα υπόνοιμα στο οποίο διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ χαμηλές οι αποζημιώσεις. Τι γίνεται με το θέμα αυτό? Ναι, κοιτάξτε, όποιος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, υπάρχει το... η δυνατότητα της έκτασης, επίσης και αν θεωρούν ότι είναι μαζικά τα πορίσματα τα οποία δεν τα αποκρίνουν στην πραγματικότητα. Αν θεωρούν ότι κάτι ή άλλο έχει γίνει πέρα πιθανώς από την κακή εκτίμηση ή την κακή, το κακό πόρισμα, μπορούν να κάνουν και καταγγελία στη διοίκηση του ΕΛΓΑ, να δούμε και να ψάξουμε και μας βοηθάει αυτό και εμάς στο να ψάχνουμε και να τεκάρουμε αν πραγματικά έχει γίνει κάτι. Και να ξεκινήσουμε ελέγχους στην περιοχή για ποιο λόγο έχουμε πορίσματα τα οποία δεν θα αποκλείσουν την αλήθεια. Από τον τρόπο που σας ακούω, απλώς λέω, από τον τρόπο που το λέτε, έχω την εντύπωση ότι θεωρείτε ότι δεν είναι σωστά τα παράπονα τα οποία εκφράζουν. Κύριε Βουγά, δεν έχω προσωπική, δεν τα είδα. Ναι. Θεωρώ έτσι και ξεκινάω πάντα από το δεδομένο ότι τουλάχιστον οι συνάδελφοι των υποκαταστημάτων και οι Τρίπολοι δεν είναι ένα καλό υποκατάστημα. Ξεκινάνε με τη λογική ότι θα είναι δίκαιοι και θα αποτυπώσουν τη ζημιά. Λάθη μπορεί να γίνουν και θα τα διορθώσουμε αν γίνουν λάθη. Όπως επίσης ότι πιθανώς μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα να πέσουν πάνω και σε κάποιους οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα στο μυαλό τους. Δεν έχουμε δείγματα για τέτοιες, για την Τρίπολη. Ελπίζουμε να μην είναι αυτό. Το λέω με την έννοια ότι μας βοηθάει το αν υπάρχουν καταγγελίες των ανθρώπων που είναι εκεί και τους προϊσταμένους των υποκαταστημάτων.
και εμάς ως διοίκηση να βλέπουμε και να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται. Δεν έχω εικόνα των θυμάτων. Θεωρώ όμως ότι πάρα πολλές φορές, όπως και εδώ στην Κόρυφα, γιατί και από εδώ και από την Κορυφαία έχουμε οχλήσεις ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα πολέμματα δεν γίνονται αυτά που έπρεπε. Αυτό που θα πρέπει να ξέρω στην παραγωγή είναι ότι επειδή τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή έχουμε φαινόμενα μειωμένης παραγωγής σε πολλές περιοχές, ότι η ακαρπία δεν καλύπτεται από την υγεία ως ζημιά, γιατί δεν υπάρχει αίτιο το οποίο μπορούμε να την αποδώσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη δεν καλύπτεται και το χαλάζι που έριξε εδώ στην Κορυνθία σε περιοχές που είναι σε ανθοφορία. Γιατί δεν μπορούμε να πλήσουμε ούτε παραγωγή ούτε ζημιά στο αρχισμένο. Στον καρπό μπορούμε. Είναι κατανοητό. Άρα λοιπόν πιθανώς από εκεί ξεκινάει. Τα ίδια φαινόμενα είχαμε και σε άλλες περιοχές. Λόγω της ακαρπίας θέλει την παραγωγή μεγαλύτερη και τα πολίσματα. Δεν γίνεται, εμείς αποτυπώνουμε τη ζημιά την οποία βλέπουμε. Ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή, κύριε Κουρεμπέλα. Είστε καλά. Φανταστείτε, κύριε Γουγάν, έχω μισό λεπτό. Βεβαίως. Ότι ο εκτιμητής που θα πρέπει να εκτιμήσει ένα αυτοκίνητο το οποίο χτύπησε, δεν θα εκτιμήσει αυτό που βλέπει, αλλά θα εκτιμήσει πιθανώς και το ότι έχει αποτέλεσμα να πέσει η απόδοσή του μετά όταν επισκευαστεί. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτό το πράγμα. Μακάρι να μπορούσε και να υπήρχε μέθοδος να εκτιμηθεί για να είμαστε πιο αντικειμενικοί. Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να πάμε τώρα στον σταθμό του ΟΣΕ, καθώς μπορεί ο χώρος έξω από τον παλιό σταθμό στην Κόρινθο να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ύστερα από τη μεταφορά εκεί των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και τις εργασίες τις οποίες γίνανε και στο κτίριο αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο. Ωστόσο, από το σημείο εκείνο και μετά, η σιδηροδρομική γραμμή είναι αφημένη στην τύχη της. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών στην Κορινθία, Παρασκευάς Νταβαρίνος, που είναι και μέλος του Συλλόγου Φίλων του Τρένου Κορινθίας, μίλησε για το θέμα στο E-Corinthos και τον Θήμιο Τσαρμπό και άφησε αιχμές για την εγκατάλειψη που επιφυλάσσει στη γραμμή, όπως λέει ο Δήμος Κορινθίων. Είναι δυστυχώς μια κατάσταση που τα τελευταία ιδίως δύο χρόνια είναι τραγική για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Ο χώρος είναι τελείως παραμελημένος, τελείως αφημένος, μολονότι εκτός του ότι κοστίζει ένα ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ, με την έννοια ότι αν χρειαστεί να ξανακατασκευαστεί τόσο θα κοστίσει, και δεύτερον είναι υποκήρυξη ως διατηρητέος, όπως το πληροφορηθήκαμε από την αρμόδια υπηρεσία που το επιβλέπει στην Πάτρα, έχει γίνει ένας χώρος που ντρέπεται κανείς να τον δει. Είναι πολύ λυπηρό, έχουμε κάνει σειρά εγγράφων και στο Δήμο και στη ΓΕΑΟΣΕ και στον ΟΣΕ και στην Διεύθυνση Υγειονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Η μόνη ανταπόκριση ήταν από την ΓΕΑΟΣΕ, η οποία αμφισβήτησε το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρά, το οποίο την υποχρεώνει να καθαρίζει το χώρο και να τον φυλάει. Μιλάμε για τις γραμμές. Μιλάμε για τις γραμμές και μιλάμε φυσικά και για τον μετρικό σταθμό, όπως και τους υπόλοιπους σταθμούς και στάσεις που υπάρχουν κατά μήκος του διαδρόμου. Οι οποίοι σταθμοί θα μπορούσαν να είναι μνημεία. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και πολύ όμορφες προσθήκες. Οι οποίοι είναι μνημεία, δεν προστατεύονται παρκώς και όπως θα ξέρετε κι εσείς, υπάρχουν χιλιάδες Κορίνθοι που έχουν ζητήσει την ενεργοποίησή τους με την ύπαρξη ενός τοπικού τρένου που θα συνδέει πρωτίστως τον προαστιακό με το κέντρο της Κορίνθου, γιατί υπάρχει μια τρομακτική ταλαιπωρία των επιβατών που έχει ζημιώσει και την Κόρινθο και τον ΟΣΕ και γενικά όλη την υποδομή της Κορινθίας, την τουριστική, και θα μπορούσε να υπήρχε, όπως έχουν κάνει πολλοί φορείς, και ένα τουριστικό τρενάκι ατμάμαξα που θα προσέλκει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά πρωτίστως στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ μιλάμε για την κακή υγιεινή του χώρου, η οποία είναι επικίνδυνη, όποιος και να το δει. Αυτές οι γραμμές περνάνε μέσα από κατοικημένες περιοχές και αποτελούν εστίες τώρα ποντικιών, πετάνε και σκουπίδια κάποιοι ανέστητοι. Σκουπίδια πέφτουν από τους κάδους απορριμμάτων του Δήμου, πετάνε όντως και ανεύθυνοι. Είναι μια κατάσταση που θυμίζει όχι απλώς ξέφραγο αμπέλι, αλλά
που δεν υπάρχουν λέξεις μερικές φορές για να περιγράψεις την κατάσταση. Επειδή εσύ το ψάξατε σαν Ίνκα, ποιος είναι υπεύθυνος το να καθαρίσει το τέλος αυτή τη... Υπεύθυνος πρωτίστως είναι η ΓΕΑ ΟΣΕ μαζί με τον ΟΣΕ. Εάν δεν το κάνει, αμέσως μετά είναι ο Δήμος, ο οποίος έχει και αυτός την υποχρέωση να το καθαρίσει και να χρεώσει, το λογαριασμό στην ΓΕΑ ΟΣΕ. Αλλά δηλαδή... ο Δήμος δεν το κάνει επειδή διεκδικεί τα οικήματα για να έχει καλή συνεργασία. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Ο καθένας κάνει το καθήκον του. Το να διεκδικείς κάτι νόμιμα δεν σημαίνει ότι αφίστασε από τις υπόλοιπες υπεύθυνες ενέργειές σου ως προστάτης των δικαιωμάτων των δημοτών της πόλης. Πάντως υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή, από την ώρα που η ΓΕΑ ΟΣΕ δεν κάνει αυτό που πρέπει, ότι ο Δήμος πρέπει να επέμβει και να ρίξει πρόστιμο, έτσι? Κατά την άποψη τη δική μας και νομίζω και όλων των δημοτών, ναι. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι την αναφορά μας την έχουμε κοινοποιήσει σε όλους τους βουλευτές και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΚΚΕ και ο κύριος Δήμας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν υποσχεθεί να αναδείξουν το θέμα. Άλλη μία διαμαρτυρία κατά του ασφαλιστικού πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο πάντως, για να πούμε την αλήθεια, δεν έχει κατατεθεί ακόμα και το οποίο χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. Στη διαμαρτυρία έλαβαν μέρος το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, το Νομαρχιακό Τμήμα της Αντιδής στη Μεσσηνία, ο Οργανισμός Ελευθέρων Επαγγελματιών της Μεσσηνίας επίσης και άλλοι φορείς. Το δικό του παρόν στη διαμαρτυρία έδωσε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας με επικεφαλή στον πρόεδρο του Κώστα Μαργέλη. Και να επανακτηθούν από το δημόσιο οι στρατηγικοί κλάδοι της οικονομίας και οι επιχειρήσεις που έχουν ιδιωτικοποιηθεί για να αποτελούν τα παραγωγικά εργαλεία της νέας προσπάθειας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Να προωθηθεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης όφελος του λαού που θα προχωρά στην αύξηση των μισθών και την άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στην κατάργηση της ελαστικής και νοικιαζόμενης εργασίας. Η οικονομική κρίση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και συνεχίζεται, έχει εξαθλειώσει ολόκληρες κοινωνικές ομάδες. Τα προβλήματα σίγουρα μας αγγίζουν όλους, κάποιους άλλους περισσότερο. Η ανεργία, η έλλειψη κοινωνικής ασφάλειας, κοινωνικού κράτους, είναι πολύ μεγάλα προβλήματα. Σήμερα για άλλη μια φορά έχουμε μαζευτεί για να διαδηλώσουμε κατά της πολιτικής αυτής που έχει εξαθλειώσει τους συμπολίτες μας και να ζητήσουμε την αλλαγή της, διότι είναι αδιέξοδη. Όλα αυτά τα χρόνια τα μνημόνια που ψηφίζονται δεν έχουν οδηγήσει πουθενά παρά μόνο σε ένα φαύλο κύκλο. Δυστυχώς η συγκυρία, η διεθνής, η πολιτική και η οικονομική είναι αρνητική για τη χώρα μας και το βλέπουμε τι συμβαίνει με όλο αυτό το κύμα των προσφύγων που φτάνει στα παράλια μας. Και θα ήθελα να πω ότι είναι ανευθυνότητα εκ μέρους κάποιων συμπολιτών μας να μην δείχνουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους. Οι δικηγόροι της Καλαμάτας συγκεντρωθήκαμε σήμερα στην κεντρική πλατεία της πόλης μας για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο ασφαλιστικό προσχέδιο του κ. Κατρούγκαλου. Ένα προσχέδιο το οποίο, αν περάσει, είναι βέβαιο θα οδηγήσει σε έξοδο μεγάλο αριθμό συναδέλφων δικηγόρων. Ένα προσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής πολιτείας δεν συνοδεύεται από μια αναλογιστική μελέτη, αλλά ακούσατε το τρομερό, συνοδεύεται από αναλογιστικές προοπτικές. Όταν λέει ο κύριος Κατρούγκαλος αναλογιστικές προοπτικές, είναι τα νούμερα τα οποία κατά καιρού δίνει στην προτεραιότητα, την επικαιρότητα. Ευελπιστούμε ότι αύριο θα ξεκαθαρίσουν τα θέματα, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα εν ώψη της αναμενόμενης συνάντησης της πρώην κακιάς Τρόικας και νυν καλού του Κουαρτέτου που έρχεται στο Υπουργείο Εργασίας, να δούμε τελικά πού θα καταλήξουν και να καταλάβουμε όλοι μας σε ποια κατεύθυνση πάμε. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αναμένουμε οπωσδήποτε η κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, να καταλάβει το βάρος των ευθυνών της και να οδηγηθεί σε άμεση απόσυρση του ασφαλιστικού αυτού. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα την ενημέρωση συζήτηση για το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών διοργάνωσε και η οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ Τρίπολης την Πέμπτη. Ο βουλευτής Αρκαδίας του κόμματος μίλησε για το θέμα αυτό, το ασφαλιστικό και το φορολογικό δηλαδή, που όπως είπε αποτελούν δύο σημαντικά στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Είναι η ανάπτυξη εκείνη που θα φέρει πλούτο από ο κ. Παπαϊλίου, ενώ το αγροτικό πρόσθεση ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα απασχόλησε όλη την κυβέρνηση. Για να υπάρξει παραγωγή, ο αγρότης των ορεινών περιοχών δεν πρέπει να θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας συμπλήρωση και ξεκαθάρισε ότι η φορολογική αντιμετώπιση του αγρότη θα πρέπει να λειτουργεί προστατευτικά με αυτή του κατ' επάγγελμα αγρότη. Το θέμα είναι
είναι το ασφαλιστικό, αλλά το ασφαλιστικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από πριν μεν. Ταυτόχρονα έρχεται ακριβώς με τέτοια ένταση, διότι τα προβλήματα που γεννάνε και την κρίση του ασφαλιστικού είναι πολύ πιο μελαγμένα και είναι αυτά που όλοι γνωρίζουμε, ότι η χώρα φτωχοποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, ο παραγόμενος πλούτος έπεσε δραματικά, άρα μοιράζουμε φτώχεια. Το στίχημα το μεγάλο για την κυβέρνηση αυτή, και αυτό επιχειρούμε, είναι να δημιουργήσουμε αυτό που όλοι συζητάνε, αλλά δεν έγινε ποτέ, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο οικονομικό και κοινωνικό που να μπορέσει η χώρα να ξαναδημιουργήσει τις αντοχές του αναψυχιακού μοντέλου, το οποίο ήταν μέχρι το 2010 ένα μεταβατικό μοντέλο οικονομίας. Δεν παράγαμε τίποτα, άρα οι μεγάλοι πυλώνες, ο αγροτικός τομέας, ο τομέας επιχειρηματικότητας, ο δομεσίας επιχειρηματικότητας πρέπει να αλλάξει, υπάρχουν διαρθρωτικά και δομικά προβλήματα και η κυβέρνηση με πολύ συγκεκριμένα νομοθετήματα έρχεται να φτιάξει το πλαίσιο, το φιλικό απέναντι σε αυτά και μετά να δούμε τα εργαλεία που θα υπηρετήσουν αυτό το σχέδιο. Γίνονται όμως καμιάς ομάδες εργαζομένων, αγρότες, πιστευτικούς, έχουμε δει το προσχέδιο, έχει προκαλέσει πάρα πολλές εντάσεις. Δεν είναι όμως... Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι περισσότερο υπάρχουν προβλήματα στις διαφορετικές ομάδες πράγματι, αλλά όχι τα χαμηλά εισοδήματα. Και επειδή σήμερα οι περισσότεροι Έλληνες, και πρέπει να το δεχτούμε αυτό, γιατί αυτό λέμε όλοι, ότι η ελληνική κοινωνία έχει ουσιαστικά περιθωριοποιηθεί οικονομικά, χαμηλά εισοδήματα, όλες οι φορολογικές δηλώσεις δείχνουν σχεδόν το 70-80% του ελληνικού λαού είναι με εισοδήματα κάτω από 10.000. Αυτοί δεν φύγονται από τις φορές του ασφαλιστικού συστήματος, θα είσαι ευνοούνται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα σας δίνω στον χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όσοι δηλώνουν μέχρι 15.000-18.000 καθαρό εισόδημα, όχι μόνο δεν πληρώνουν παραπάνω, πληρώνουν λιγότερο. Ο συνδυασμός φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες είναι ένα πολύ καλό και ευνοϊκό πακέτο. Ο συνδυασμός και των δύο, φορολογικού και ασφαλιστικού, που στη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών, πάνω από το 90%, έχει ευνοϊκές επιδράσεις τόσο στη συνολική τους επιβάρυνση σε σχέση με το τι είχε ψηφιστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όσο και σε σχέση με τη σύνταξη την οποία θα απολαύσουν τελικά οι αγρότες για να πάψουν να είναι τα πολίτες δεύτερης κατηγορίας όσον αφορά τη σύνταξη. Είναι γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις που θα έχουν στο ασφαλιστικό, στο ασφάλιστρο, θα είναι μεγαλύτερες από αυτό που πλήρωνε μέχρι τώρα, γιατί οι ασφαλιστικές κατηγορίες που οδηγούσαν σε χαμηλές συντάξεις ήταν χαμηλές. Οπότε θα έχουμε μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές από ό,τι πλήρωναν και στο βάθος της πενταετίας όταν περάσει η μεταβατική περίοδο, αλλά στο φορολογικό έχουμε πολύ μεγαλύτερες ελαφρύνσεις. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, κυρίες και κύριοι, για Κασάνδρες και για άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν πολιτικό πρόβλημα και ανασφάλεια στους πολίτες. Κάνει λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου σχετικά με τα όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα για απένταξη του έργου της αποκατάστασης των χωματερών από το πρόγραμμα όπου είχαν ενταχθεί και για πληρωμή του από χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Η κυρία Νικολάκου ήταν απόλυτη στις δηλώσεις της, χαρακτηρίζοντας φήμες όλα αυτά και επισημαίνει ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά και με γρήγορους ρυθμούς. Σημείωσε μάλιστα ότι σε 10 περίπου ημέρες θα δημοκρατηθεί και η αποκατάσταση της χωματερής στο Πλάτωμα μαζί με κάποιες ακόμα χωματερές στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Συνολικά θα αποκατασταθούν ακόμα 76 χωματερές, έργο πολύ σημαντικό που υλοποιείται από την περιφέρεια, όπως είπε, και κάλεσε όλους τους αρμόδιους να πιέσουν και να ζητήσουν να υπογραφεί σύμβαση με την περιφέρεια και την Τέρνα, ώστε να γίνει η Πελοπόννησος μια πράσινη περιφέρεια και να απαλλαγεί από το πρόβλημα των απορριμμάτων και τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Χαίρομαι πράγματι για την ερώτηση, γιατί για ακόμη μια φορά δημιουργούνται κάποιες φήμες οι οποίες είτε σκόπιμα είτε μη θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε αυτό το έργο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου λοιπόν θέλει να το ξεκαθαρίσει αυτό. Η αποκατάσταση των χαδά συνεχίζεται και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΠΕΡΑ και το παρακολουθεί η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι την χρονική στιγμή που δεν μπορούσαν να καταθέσουν προτάσεις οι δικαιούχοι τότε, οι δημοτικές αρχές, ο κύριος Υπουργός φώναξε τον Περιφερειάρχη και καταφέραμε να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση.
76 χαδά σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και ακόμη 4 έρχονται, θα είναι σε λίγο καιρό αποκατεστημένοι. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το έργο, ότι το έργο είναι σε εργολαβίες σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες. Η ΧΑΔΑ, δηλαδή η ανεξέλεγκτη χώρη της εναπόθεσης των απορριμμάτων που υπήρχαν στο Μητρό, του ΙΠΕΚΑ, στο ΕΠΕΡΑ, είναι όλοι, συμπεριλαμβάνονται όλοι σε αυτούς που θα αποκαταστήσουμε. Και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, όπως με ενημέρωσαν οι υπηρεσίες μας, θα έχουμε και την δημοπράτηση σε ό,τι αφορά το Πλάτωμα, την Αφισού και άλλους δύο ΧΑΔΑ που είναι στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, για να λυθεί ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Άρα, το έργο συνεχίζεται και υλοποιείται. Δεν έχει απενταχθεί. Απένταξη ενός έργου από το ΕΣΠΑ σημαίνει ότι υπάρχει διοικητική πράξη, η οποία μάλιστα επιβάλλει στο φορέα που υλοποιεί το έργο να επιστραφούν και τα χρήματα που έχουν πληρωθεί. Τέτοια διοικητική πράξη δεν υπάρχει, χρήματα δεν θα επιστραφούν. Απέναντια, η περιφέρεια Πελοποννήσου ήδη προσπαθεί και στέλνει και υπάρχει και σχετική αλληλογραφία των υπηρεσιών μας με το αρμόδιο Υπουργείο να καλυφθούν όλα τα έξοδα μέσα από το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, από την ίδια δηλαδή ΣΑΕ. Δεν αλλάζει η ΣΑΕ από την οποία θα πληρωθεί το έργο. Όλα όσα λέγονται για απένταξη έργου, για δίθεν επιβάρυνση του δημοσίου χρήματος, τι σημαίνει αυτό? Λυπάμαι που κάποιοι χρησιμοποιούν όρους, εθνικά κεφάλαια, χωρίς να ξέρουν τι εννοούν και χωρίς να ξέρουν τι εννοούν με το ΕΣΠΑ ή την απένταξη των έργων από το ΕΣΠΑ. Το έργο λοιπόν θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2016. Γύρω στο καλοκαίρι θέλω να πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμο σχεδόν όλο το φυσικό αντικείμενο του έργου που ήδη έχει δημοπρατηθεί. Για όσους μιλούν για καθυστερήσεις και για πρόστιμα, θέλω να πω μια κουβέντα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε αυτό το πολύ μεγάλο έργο που δεν είχε μελέτη, που αφαιρούσαν εξέλεγκτους ΧΑΔΑ, όπου οι όγκοι της επιμέτρησης των απορριμμάτων ήταν πολλαπλάσια από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή και αντιλαμβάνεστε γιατί. Το έργο υλοποιείται χωρίς πρόβλημα σε συνεργασία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις και με τις δημοτικές αρχές. Άρα λοιπόν να σταματήσουν οι κασάνδρες οι οποίες δημιουργούν σκοπίμως πολιτικά μία ανασφάλεια που νομίζω ότι οι πολίτες έχουν ξεκαθαρίσει πια. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, σε ό,τι αφορά την ελφορία και τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, δύο είναι τα έργα αυτή τη στιγμή. Και τα δύο τα υλοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Το ένα η ολοκληρωμένη διαχείριση με το ΣΔΙΧ και το άλλο η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Έχει κανείς άλλος να μας πει αν υπάρχει ή υλοποιεί κάποιο άλλο έργο? Μήπως ο κύριος Τσιρώνης? Όχι βέβαια. Επ' αυτού λοιπόν θέλουμε και ζητάμε συνέργειες και συνεργασίες όλων των δημοτικών αρχών και όλων των φορέων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, και είμαι υποχρεωμένη αυτό να το πω, αν συνεχίσουν οι κουβέντες, οι συζητήσεις, οι συναντήσεις, οι διαπραγματεύσεις και όλο όπως αυτά λέγονται, θα υπάρχουν προβλήματα και τα προβλήματα θα έχουν ονοματεπώνυμο. Η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είναι σε καμία περίπτωση, δεν θα αποδεχθεί να υπάρχουν ευθύνες σε εισαγωγικά χωρίς ονοματεπώνυμο. Να σταματήσουν οι συναντήσεις, να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις, να προχωρήσουμε σε έργο. Και το έργο υπάρχει. Το έργο είναι το ΣΔΙ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Γρήγορα ζητάμε από όλους να απαιτήσουν από το Υπουργείο να υπογραφεί το έργο για να μπορέσουμε εδώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου να προχωρήσουμε με την απόλυτη νομιμότητα, έχοντας ένα πράσινο έργο και δίνοντας στον τόπο μας προοπτικές ανάπτυξης και στον τουρισμό μας και στην αγροτική οικονομία και στην ελφορία και στον πολιτισμό μας και σε όλα όσα μπορούν να εμπεριέχονται σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια. Δεν υπάρχει άλλο έργο από το έργο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Κανένας άλλος δεν έχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτά που λέει και συνεχίζει να λέει, αν τα λέει, ο κύριος Τσιρώνης, έχει αποδειχθεί πια ότι είναι έολες κουβέντες, έολες υποσχέσεις, δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν είναι κοστολογημένος αυτός ο σχεδιασμός και αν ποτέ γινόταν, θα έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να εφαρμοστεί. Η περιφέρεια Πελοποννήσου λοιπόν είναι εδώ
περισσότερο από ποτέ υπερασπίζεται με στεναρότητα τα δύο αυτά έργα, τα οποία είναι παράλληλα και το ένα βοηθά το άλλο να μπορέσει μια για πάντα η περιφέρεια Πελοποννήσου να βάλει τα φόπλακα στην επιβάλληση του περιβάλλοντος, στο περιβαλλοντολογικό έγκλημα, στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και τέλος πάντων να ξεκινήσει μια νέα, καινούργια, πιο ελπιδοφόρα μέρα για την αναπτύξη. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη. Αλλάζουμε τα δεδομένα, Νίκος Τσιαμούλος στην Τρίπολη. Ο κύριος Τσιαμούλος καυστικά σχολίασε την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για ανυπαρξία και ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής, αρχικά για τη μη διοργάνωση καρναβαλιού στην Τρίπολη. Έχει χάσει την επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, η Δημοτική Αρχή τόνισε, με την παράταξή του να κάνει προσπάθειες και επαφές με τον εμπορικό κόσμο της πόλης, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη διοργάνωση Λευκής Νύχτας στην Τρίπολη, η οποία και σαφώς θα ωφελήσει την τοπική οικονομία και θα προσελκύσει κόσμο και από τους γύρω νομούς, όπως γίνεται σε παρόμοια γεγονότα σε όμορους δήμους. Μεταξύ άλλων, μίλησε και για την απολυστική πρωτεύουσα και τον αποκλεισμό της Τρίπολης, ζητώντας να κατατεθεί ο φάκελος με την πρόταση και, και να γίνει ο απολογισμός της διαδικασίας. Η έλευση του καρναβαλιού, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, πρέπει και φιλοδοξεί να είναι μια πρώτη είδηση για μια πόλη πρωτεύουσα, η οποία σέβεται τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Για την Τρίπολη όμως, για άλλη μια χρονιά, δεν είναι είδηση. Η ανυπαρξία και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής κατάφερε να κάνει μη είδηση, κάτι που θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση. Και έτσι, εμπλουτίζοντας το φαύλο κύκλο των χαμένων ευκαιριών, χαρακτηρίσαμε τη Δημοτική Αρχή ως τη Δημοτική Αρχή των χαμένων ευκαιριών. Αφορμής βέβαια του καρναβαλιού, το οποίο φυσικά είχε μεγάλη επιτυχία πριν δύο χρόνια και ουσιαστικά δείχνει η Δημοτική Αρχή τη βαθιά περιφρόνηση προς τους πολίτες της, έχοντας βέβαια χάσει την επαφή μάλλον με τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κόσμο της εργασίας και έχοντας διαρρήξει πλήρως τους δεσμούς με την ιστορικότητα αλλά και τα πανάρχια αυτά έθιμα. Αφορμής αυτών όλων αναφερθήκαμε και στη Λευκή Νύχτα, επανήλθαμε από τον Νοέμβριο του 2015, όπου η πρότασή μας είχε πέσει στο κενό και πλέον η παράταξή μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς, το Σύλλογο Εστιατόρων, το Σύλλογο Ξενοδόχων, το Επιμελητήριο Αρκαρίας, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Ζαχαροπλαστών, για να λάβουμε εμείς την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια και ώστε η εμπορική δραστηριότητα να τονωθεί, η οικονομία να ωφεληθεί και πάνω απ' όλα οι πολίτες να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα αυτής της ημέρας, η οποία είναι εορταστική και βγάζει τον κόσμο από τα άγχη της καθημερινότητας. Είναι ένας θεσμός που στις γειτονικές πόλεις έχει μεγάλη επιτυχία. Άλλοτε λέγεται Λευκή Νύχτα, άλλοτε λέγεται Κόκκινη Νύχτα. Προφανώς για την Δημοτική Αρχή ισχύει το μαύρη είναι νύχτα στα βουνά, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν εστενίζει σε τέτοιους θεσμούς που τονώνουν πραγματικά την πόλη και τη δίνουν και διαφημιστική προστιθέμενη αξία, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ζητήσαμε επίσης από τη Δημοτική Αρχή τον φάκελο για την πολιτιστική πρωτεύουσα, στην οποία δεν καταφέραμε να περάσουμε στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία, για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν οικονομικό απολογισμό, να ξέρουν και οι ιδιώτες που δώσαν τα χρήματα, πού πήγαν τα χρήματά τους, αλλά και τι έφταξε και εμείς δεν προχωρήσαμε στην επόμενη φάση. Είναι μια δέσμευση της παράταξης, όπως όλες οι δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί, η οποία το επόμενο διάστημα θα καταγραφεί και θα την καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν οι αγρότες που είχαν και την παρουσία τους εκεί, της Μανθηραίας κυρίως, αλλά και των όμορων κοινοτήτων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Τεγέας, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, πέρσι το Μάιο του 2015 υπήρχε μια μεγάλη χαλαζόπτωση και τελικά μετά από καθυστέρηση ο ΕΛΓΑ κατέγραψε τις ζημίες και τους έβγαλε φέτος το πόρισμα να πάρουν μόνο το 25% της καταστροφής τους. Αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, διότι από ό,τι φαίνεται το μόνο που ενδιαφέρει τον ΕΛΓΑ και γενικότερα το Υπουργείο είναι η φορολόγησή τους και η ασφαλισιμότητά τους, ώστε να μπορέσουν να τους εξαφανίσουν τελείως. Εμείς ομόφωνα και είναι προς τιμή όλων των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα ψήφισμα, το οποίο τονίσαμε ότι δεν ξέρουμε τι τύχη θα έχει προς τα ψηφίσματα, γι' αυτό και
απαιτήσαμε ως παράταξη να γίνει επί τόπου μια συνάντηση με τον διοικητή του ΕΛΓΑ και να υπάρχει αντιπροσωπεία όλων των παρατάξεων και αν χρειαστεί να πάμε και στο Υπουργείο ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ευαίζουν τους αγρότες. Βέβαια, όταν έφτασε το θέμα των αποκριών, όπου το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για αποκριές που δεν γίνονται και τέθηκε και το θέμα της λευκής νύχτας, ο κύριος Βρέντας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, που ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από την ανυπαρξία του, γιατί δεν έχει γίνει κάτι πολιτιστικό γεγονός για να τονώσει και να μαθευτεί η πόλη μας, πέρα από τα σκουπίδια, απάντησε ότι έχει ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο και ότι δεν τον έχουν καλέσει ποτέ και ότι του ζητάει να έρθει και δεν πάνε. Και βγήκε ένα δελτίο τύπου από τον Εμπορικό Σύλλογο, όπου τον ουσιαστικά τον αποκαλεί ψεύτη, διότι ποτέ, λέει, δεν έχει ο κ. Βρέντας στείλει κάποιο έγγραφο και ποτέ δεν του έχει ενοχλήσει. Σε αυτό θα πρέπει να απολογηθεί στον Εμπορικό Σύλλογο και στον εμπορικό κόσμο, που περιμένουν, νομίζω, με μεγάλη ανυπομονησία να γίνει αυτή η βραδιά. Δεν ξέρω τι τύχη μπορεί να έχει, αλλά νομίζω ότι ξεκινήσαμε πάλι μια διαδικασία με πολλά ψέματα με στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει αρχίσει ο κόσμος να το καταλαβαίνει. Τώρα, επίσκεψη στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο Καλαμάτας και στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεύκτρος Πάτη πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Γιώργος Δέδες, συνοδευόμενος από υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου. Ο κ. Δέδες επιθεώρησε από κοντά τις εργασίες που υλοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς στα εργοτάξια του Μορέα, με κυρίαρχο στόχο το Λεύκτρος Πάτη να παραδοθεί πριν από το Πάσχα. Ο κ. Δέδες ξεκίνησε από νωρίς την επίσκεψη στα εργοτάξια της Ολυμπίας Οδού και το βράδυ κατέληξε στο Δημαρχείο της Καλαμάτας, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα. Και το τονίζω με χαρά εδώ στο Δημαρχείο, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Δέδε και συμπατριώτη μας με την ευρεία έννοια, και τον Γιάννη του Καρνέση, παλιό γνώριμο, πάνω από 10 χρόνια, στον αγώνα για την ολοκλήρωση του Εθνικού Δρόμου, τον κύριο και τον Πανεπιστή, είναι και βουλευτές μας εδώ, και οι περιφερειακοί συμβούλοι, οι οποίοι δεν φαίνονται, τον υποδεχόμαστε με χαρά. Και αυτό συμβαίνει με το γεγονός ότι η φροντίδα του είναι αμέριστη για την πόλη και για το Δήμο και τα έργα τα οποία μας αφορούν άμεσα ή έμεσα. Υπενθυμίζω ότι πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η διαχείριση των ομβρίων, τα οποία τα διεκδικούσαμε για πάρα πολλά χρόνια, στο πρόσωπο του κυρίου Δέντε και του κυρίου Σπίτζη, δηλαδή της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, βρήκαν τη λύση τους και τα έχουμε βάλει πλέον ως έργα σε πορεία υλοποίησης. Θεωρούμε επίσης πολύ θετική ενέργεια το γεγονός ότι πάση δυνάμη δένουμε προς ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου με κινήσεις θετικές που έγιναν σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο περιφερειακός δρόμος, αυτό το μεγάλο έργο που υπολογισμούμε 155 εκατομμυρίων ευρώ με την ολοκλήρωσή του, αλλάζει τα δεδομένα για την πόλη. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα τα οποία έχουν σχέση με τις αξίες της γης. Και εμείς προετοιμαζόμαστε ως Δήμος, κύριε Γενικέ, να υποδεχθούμε αυτό το μεγάλο έργο, διότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να ενημερωθεί ο κόσμος και να κατευθυνθεί. Πρέπει να αλλάξουμε το σύνολο σχεδόν της κάθετης σήμανσης, ώστε να κατευθύνουμε τον κόσμο προς τον περιφερειακό δακτύλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειες που κάνετε υπέρ του Δήμου μας, ειλικρινά, και χαιρόμαστε πάντοτε για την παρουσία σας στην Καλαμάτα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο όχι μόνο για το θερμό καλωσόρισμα, αλλά για μια συνεχή, συστηματική και επικοδομητική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει από τις πρώτες μέρες που ανέλαβα τη θητεία μου ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η συνεργασία αυτή έδωσε καρπούς. Τους αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο ο Δήμαρχος για την πόλη και το Δήμο της Καλαμάτας, αλλά και ευρύτερα και τη Μεσσηνία. Όπως γνωρίζετε, είχαμε και αντίστοιχα έργα στο Δήμο της Μεσσηνίας. Σήμερα ερχόμαστε από μια μακρά περιοδία με τελική κατάληξη στην Καλαμάτα. Επισκεφθήκαμε το έργο της Ολυμπίας Οδού, το οποίο εξελίσσεται στην περιοχή της Κορίθου και του νομού Αχαΐας, της κορυφής της Αχαΐας, το Κόρυθος Πάτρα, και στη συνέχεια διασκήσαμε το Μορέα, αυτοκινητόδρομο δηλαδή από την Κόρυθο, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμάτα. Το μήνυμα τόσο το δικό μου όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων που συνόδευαν στην επίσκεψή μου αυτή, είναι άγχος θετικό και θέλουμε να εκφράσουμε και δημόσια την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας και την ξεχωριστή μας χαρά
γιατί όλα όσα συμφωνήθηκαν πρόσφατα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας και τον Υπουργό τον κύριο Σπίτση, με τους παραχωριστικούς και τους κατασκευαστές και στους δύο αυτοκινητόδρομους στηρούνται στο άκερο. Έχουμε πρώτον καταληκτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση Ολυμπίας Οδού. Το Μάρτιο του 2017, δηλαδή περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα, το Κόρυδος Πάτρα παραδίδεται ολοκληρωμένο σε πλήρη χρήση και λειτουργία και μάλιστα με αναλογικό σύστημα διοδίων όπως προβλέπει η μελέτη η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη που προέκυψε ως καρπός μιας πολύμινης διαπραγμάτευσης, στην οποία τόσο ο Υπουργός όσο και εγώ προσωπικά, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αφιερωθήκαμε τους τελευταίους μήνες, για να έχουμε ως ευτυχή κατάληξη την υπογραφή ενός πλαίσιου συναντήληψης, μια συμφωνίας πλαίσιο, που ακριβώς δημιουργεί το χρονοδιάγραμμα, το καταληκτικό για την ολοκλήρωση του έργου και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την επιτάχυνση των διαδικασιών της ολοκλήρωσης του. Δεν αφορούν όμως οι ευθύνες αυτές μόνο του παραχωρησιού και του κατασκευαστή, η ημερομηνία δηλαδή της παράδοσης των έργων. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις και το δημόσιο. Και η υποχρεώση που αναλαμβάνει το δημόσιο είναι η τακτική χρηματοδοτική ροή προς το έργο, ώστε να μην υπάρξουν κενά που θα παρεμποδίσουν την ομαλή εκτέλεσή του. Αυτό που θα ήθελα να δηλώσω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε απόλυτα συνεπείς και θα συνεχίσουμε να είμαστε απόλυτα συνεπείς στις χρηματοδοτήσεις, στις χρηματοδοτικές συμβολές του Δημοσίου σε όλα τα μεγάλα έργα της χώρας. Είναι η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που δεν υπάρχει ούτε ένα σέντς οφειλή του Δημοσίου στα έργα των παρακολύψεων, στα έργα των αυτοκινητοδρόμων. Δεύτερον, σε αυτά τα έργα αλλά και σε όλα τα έργα του Υπουργείου μας υπήρξε πλήρης απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ που μας έκλεισε, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, απορροφήθηκε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, ούτε ένας ευρωπαϊκός πόρος δεν πήγε χαλιά. Και με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζουμε και το καινούργιο ΣΕΣ, ώστε να τάξουμε καινούργια έργα και υποδομές. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας και στους πολίτες, παρά το δύσκολο αυτής της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται και σε αυτή την πατρίδα που μπορούν να αλλάζουν το τοπίο και που μπορούν να ωφελούν και τις τοπικές και τις περιφερειακές κοινωνίες, αλλά να προσθέτουν και αναπτυξιακά ωφελήματα για την πατρίδα μας. Τώρα, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, τον κύριο Βασίλη Γιώργαρη, για να δούμε. Είδαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ, βέβαια, αλλά να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Έκλεισαν οι υποψηφιότητες για τον Εμπορικό Σύλλογο. Οπότε θα μπορέσει ο κύριος Γιώργαρης να μας δώσει και τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ποιοι είναι τελικά οι υποψήφοι οι οποίοι θα κατέλθουν, να συζητήσουμε και για την αναγκαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή να στηριχθεί η διαδικασία η εκλογική. Καλησπέρα κύριε Γιώργαρη. Καλησπέρα κύριε Γουγά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μας καλείτε στην εκπομπή σας να ενημερώνουμε πάντα τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις ειδήσεις. Να μας πείτε, ολοκληρώθηκε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η διαδικασία κατάθεσης των υποψηφιωτήτων σήμερα το μεσημέρι. Πόσοι υποψήφοι τελικά θα είσαστε? Από ό,τι ξέρω είναι πάνω από 10 υποψήφοι, 11-12 υποψήφοι, κάπου εκεί θα είναι υποψήφοι, γύρω στους 12. Θα έχουμε το τελικό ό,τι μας πει η Εφορευτική Επιτροπή, αφού θα ελέξει η Εφορευτική Επιτροπή την Τρίτη το πρωί όλες τις υποψηφιότητες που είχαν δικαίωμα μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Ελέγχει η Εφορευτική Επιτροπή όλες τις υποψηφιότητες που είναι, αν έχουν δικαίωμα ψήφου. Από ό,τι φαίνεται γύρω στα 12 με 13 άτομα θα είναι οι τελικές υποψηφιότητες για το νέο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Ποιοι είναι οι υποψήφοι, μπορείτε να μας τους πείτε? Ναι, από τα άτομα που γνωρίζω εγώ από το παλιό συμβούλιο είμαι εγώ, είναι ο Αποστόλης ο Καϊλάνης, ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, είναι ο Αντιπρόεδρος ο Βασίλης ο Ταγαράς και ο Οικονομικός ο Πρόεδρος της Ταμείας ο Γιάννης ο Βλάσης. Τα 4 μέλη από τα παλιά και από τις καινούργιες αιτήσεις που φέραν τα μέλη μας, συνάδελφοι μας, είναι ο Βαγγέλης ο Πιπίνης, είναι ο Αλέξανδρος ο Γουγάς, είναι η Αναστασία η Φόρτη, η Έλενα Αργυροπούλου, ο Παναγιώτης ο Σπύρου, από ό,τι θυμάμαι, και είναι ο Δημήτρης ο Ναλμπάντης και ο Ιάκωβος ο Μπεζεριάννης. Μάλιστα. Τώρα αν φεύγει κάποιος, ξέρετε, δεν τα θυμάμαι κι εγώ όλα από έξω. Θα έχετε την Τρίτη το πρωί, θα έχετε το δελτίο τύπου του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου που θα αναλύει όλους τους υποψηφίους και για όλες τις θέσεις. Γιατί εκτός από το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου, κύριε Κουκά, να ξέρετε, εκλέγουμε τους αντιπροσώπους που θα στείλουμε στην ΟΕΒΕ
στην Ομοσπονδία Εμπορικών Επαγγελματιών Βιοτεχνών Κορινθίας, αλλά και στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Είναι σε τρία διαφορετικά στάδια πρέπει να ψηφίσουν τα μέλη μας, συν την Ελεκτική Επιτροπή. Όλα αυτά θα είναι μαζί σε ένα ψηφοδέλτιο, αλλά θα είναι τέσσερα διαφορετικά πεδία. Τώρα, βλέπουμε καταρχήν ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο αισθητά ανανεωμένο, αφού μου λέτε ότι από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είσαστε τέσσερις οι οποίοι θα είστε ξανά υποψήφοι και τα υπόλοιπα 7-8 άτομα θα είναι σαφώς καινούργιοι υποψήφοι. Αυτό είναι καταρχήν ένα καλό σημάδι σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον των εμπόρων για τον Εμπορικό Σύλλογο. Είστε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και την ημέρα της ψηφοφορίας? Πιστεύω θα υπάρξει ανταπόκριση. Να ξέρετε ότι η πλειοψηφία, δηλαδή το 90-95% των μελών μας, είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι το τέλος του 2015. Πρέπει να είναι τακτοποιημένο το μέλλον μέχρι το 2015, το τέλος του 2015. Επομένως, το 95% των μελών μας είναι εντάξει σε αυτό το θέμα το οικονομικό. Πόσα μέλη είναι αυτή τη στιγμή? Γύρω στα 400 μέλη είναι αυτή τη στιγμή ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου. Τα οποία από αυτά τα 400 μέλη λέτε είναι το 95%, 90%. Ναι, βέβαια, είναι πάνω από 350 μέλη οικονομικά ενήμερα που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί τις προηγούμενες εκλογές, να ξέρετε, ότι περιμέναμε να έρθει να ψηφίσει και να πληρώσει την οικονομική εισφορά. Εμείς βγήκαμε πιο νωρίς, μαζέψαμε τα λεφτά που ήταν για τις εκλογές και να προβούμε τις εκλογές, να μην χρειάζεται εκείνη τη μέρα να μπορέσει να έρθει ο συνάδελφος να πληρώσει, απλώς να έρθει να ψηφίσει στην διαδικασία την εκλογική που θα έχουμε εκείνη τη μέρα. Τώρα, επί της διαδικασίας, τώρα οι εκλογές θα γίνουν πότε και πού? Θα γίνουν την άλλη Παρασκευή, στις 18 Μαρτίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στο επιμελητήριο Κορινθίας, στον δεύτερον όροφο στο επιμελητήριο. Καλούμε όλα τα μέλη να έρθουν. Πόσο ψήφο μπορεί να ψηφίσει κάθε υποψήφιος? Αυτά θα μας τα πει η Εφορευτική Επιτροπή την Τρίτη το πρωί, που θα ανακοινώσει τους υποψηφίους και τους σταυρούς προτίμησης, αναλόγως με τις έδρες. Και τους σταυρούς προτίμησης θα μας ανακοινώσει την Τρίτη το πρωί η Εφορευτική Επιτροπή. Άρα πάντως αυτό που είναι το μεγάλο μάλλον στίχημα, σίγουρο, είναι ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο και ενίο. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ψηφοδέλτιο δεύτερο. Ένα ενίο ψηφοδέλτιο, όλοι οι εμπόροι σε ένα ενίο ψηφοδέλτιο, που δείχνει μια δυναμική, μια κοινή ομάδα θα έλεγα, μια κοινή προσπάθεια με όλα τα μέλη, γιατί να ξέρετε δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, μας ενώνει μόνο η αγορά μας ενώνει μόνο η πόλη μας, που αυτό υπηρετήσαμε αυτά τα τρία χρόνια με το Προεδρείο που είχα την τιμή να προεδρεύω σε αυτό το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Και αυτό θα είναι ο στόχος μας και τα επόμενα τρία χρόνια, να φέρουμε κοντά τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, να προσπαθήσουμε για την αγορά μας, να προσπαθήσουμε για την πόλη μας με όλες μας τις δυνάμεις. Να συνεχίσουμε την άριστη συνεργασία που μπορούμε να έχουμε με τους φορείς της πόλης μας, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο, κύριε Κουκά, όλοι έχουμε ένα κοινό σκοπό, την πόλη μας και την αγορά μας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμμετοχή από τους εμπόρους στην εκλογική διαδικασία. Εσείς μιλάτε στην αγορά, είστε καθημερινά, έχετε δει ανθρώπους, μιλάτε, θέλατε να βάλετε και υποψηφίους άλλους. Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία? Βλέπω να υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς θα βγούμε και από την Τρίτη να ενημερώσουμε τον κόσμο, να έρθουμε πάλι σε επικοινωνία με τον κόσμο στο δρόμο. Όλοι οι υποψήφοι θα βγούμε να περάσουμε από τα μαγαζιά, να ενημερώσουμε τον κόσμο και τα μέλη μας γιατί πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν, ποιος είναι ο σκοπός του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Αλλά είναι ένα στοίχημα αυτό που έχουμε βάλει όλοι, ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Ένας δυνατός εμπορικός σύλλογος, κύριε Γουγά, μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Ένας ενεργός εμπορικός σύλλογος με πολλά μέλη, γιατί 400 μέλη δεν είναι μέλη, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Κορινθία, θα μπορέσει να δώσει μια διαφορετική ρότα, μια διαφορετική πνοή και προς τον εμπορικό σύλλογο, στα μέλη του εμπορικού συλλόγου, αλλά και στην πόλη γενικότερα. Τώρα, ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα, τα προβλήματα τα οποία θέλετε να κοιτάξετε, να λύσετε για την Κόρινθο, ειδικά την επόμενη μέρα? Τι σας απασχολεί περισσότερο στην πόλη μας? Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε και που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, με την Δημοτική Αρχή, ας πούμε, που είναι η καθημερινότητα, είναι να βελτιώσουμε το κομμάτι της καθημερινότητας. Την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ, που είναι κάποια ζητήματα, είναι τα βασικά ζητήματα στην πόλη. Εμείς θα μπορέσουμε δηλαδή με τις γνώσεις μας αλλά και με τις θέσεις μας, να προσφέρουμε στη Δημοτική Αρχή
όπως προσφέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή κάποιες λύσεις. Είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι η τουριστική προβολή της πόλης της Κορίνθου, που βοηθάμε, είμαστε στην Επιτροπή της Δημοτικής Αρχής για να προβάλλουμε την πόλη της Κορίνθου, την αγορά της Κορίνθου σε όλη την Ελλάδα μέσα από εκθέσεις, είναι αυτό, είτε οποιαδήποτε άλλη προβολή. Και ένα τεράστιο ζήτημα είναι τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, που από ό,τι βλέπουμε η Δημοτική Αρχή εφάρμοσε και κάποια πράγματα από αυτά, όπως είναι η ηχητική εγκατάσταση αλλά και η υπόγειοι κάδοι. Αυτά ήταν μέσα στα σχέδια της, του ανοιχτού κέντρου εμπορίου που μπορεί να έχει μία πόλη. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπορεί να βοηθήσει η Δημοτική Αρχή. Εμείς εκεί θα είμαστε, θα παλέψουμε. Θα είμαστε σε συνεργασία, όπως σας είπα, με όλους τους φορείς και με την περιφέρεια αλλά και με το Επιμελητήριο Κορινθίας για ό,τι είναι σωστό και προτιμότερο για την πόλη. Γιατί αυτό υπηρετούμε, υπηρετούμε από αυτόν τον θεσμό και από αυτή τη θέση αφιλοκερδώς όλοι, αφήνοντας τις επιχειρήσεις μας, αφήνοντας τις οικογένειές μας και να τρέχουμε όλοι μαζί για να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο για την πόλη μας. Τώρα, αν κάποιος σας ρωτούσε γιατί να σας ψηφίσει ξανά, και εσάς και το προηγούμενο, ενώ το, όχι προσωπικά, αλλά την προηγούμενη διοίκηση, γιατί θεωρείτε ότι ήταν επιτυχημένη η προηγούμενη διοίκηση, τι θα του λέγατε? Ότι ποια είναι τα σημαντικά σας επιτεύγματα, ναι, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Είναι ανάγκη να είναι ένας εμπορικός σύλλογος δυνατός. Πρέπει να έχει την εκπροσώπηση, όπως το λέω, ότι έχουμε ένα μειονέκτημα σαν, σαν εμπορικές επιχειρήσεις, ότι έχουμε ένα μειονέκτημα ότι δεν έχουμε μια εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνθου. Δεν υπάρχει ένας συνάδελφός μας να εκπροσωπείται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα, να ξέρετε, για τον εμπορικό κόσμο. Πρέπει να υπάρχει μια εκπροσώπηση, να υπάρχει μια φωνή της αγοράς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, ο εμπορικός σύλλογος μπορεί να έχει αυτή τη φωνή και με τη συνεργασία, όπως σας είπα, με την Δημοτική Αρχή, να έχει μια φωνή και να έχει ένα λόγο που πάντα είχε για την πόλη, αυτόν τον λόγο ο Εμπορικός Σύλλογος. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο, είναι ένα σημαντικό κομμάτι ότι πρέπει να βοηθήσει τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος έχει στα σχέδια να προβάλλει τη λέξη, την πόλη σαν Κόρινθο, αλλά και σαν αγορά της Κορίνθου γενικότερα, με όλες τις εκδηλώσεις που έχει κάνει, 2-3 εκδηλώσεις που κάνει αυτόν τον χρόνο. Πρέπει να στηριχτεί, να διαφημιστεί η αγορά με αυτόν τον τρόπο. Και τρίτον, πάνω στην τουριστική προβολή που μετέχουμε στην τουριστική επιτροπή του Δήμου, με συντονισμένες κινήσεις που έχουμε στο σχέδιο να κάνουμε, να προβάλλουμε τη λέξη Κόρινθος. Τρίτο και τέταρτο, ας πούμε, ότι πιέζουμε όλες τις κατευθύνσεις για τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, τα σχέδια υλοποίησης που μπορεί να κάνουμε πιο ανθρώπινη, πιο βατή την πόλη, με περισσότερο πράσινο, με ηλεκτρονικές ταμπέλες, με επισημάνσεις, με βοήθεια προς τον πολίτη. Είναι κάποια σημαντικά στοιχεία, είναι πάρα πολλά είναι σημαντικός ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, κύριε Γουγκά, να ξέρετε. Έχει παρέμβαση και λόγο. Δεν αποφασίζει και δεν νομοθετεί. Όμως, να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα, ότι δεν έχουμε την αρμοδιότητα να αποφασίζουμε ή να διατάξουμε κάποια υπηρεσία ή να κάνουμε κάτι αυτό. Έχουμε τον γνωμοδοτικό ρόλο στην πόλη ο Εμπορικός Σύλλογος, και αυτό είναι το κύριο, ότι όσο ενισχυμένος βγει ο Εμπορικός Σύλλογος, δείξει τη δύναμή του από τις εκλογές, πόσα μέλη θα ψηφίσουν μεθαύριο στις εκλογές, δίνει τη δυναμική του και προς την πόλη, αλλά και προς το Πανελλήνιο, στην Συνομοσπονδία του Ελληνικού Εμπορίου, που θα έχουμε εκεί εκπροσώπηση αναλόγως πόσοι εκλέκτορες θα βγάλουμε, που δείχνει εκεί την δυναμική της αγοράς της πόλης. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Από πού προκύπτει αυτό, πόσοι εκλέκτορες θα βγάλετε? Το πόσοι ψηφίζουν. Ανά 50 περίπου ψήφους βγάζουμε και έναν εκλέκτορα. Άρα δηλαδή όσο περισσότεροι ψηφίσουν, τόσο περισσότερες εκλέκτορες θα έχετε στην Ομοσπονδία. Στην Ομοσπονδία, και συνεπάγεται αυτό στην Συνομοσπονδία αργότερα του Ελληνικού Εμπορίου, στην ΕΣΕΑ δηλαδή. Αυτό δείχνει τη δυναμική και τη δύναμη μιας αγοράς και την δύναμη ενός εμπορικού συλλόγου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργα, για την παρουσία σας και εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, ναι, όμως. Ωραία, ωραία. Να σας ευχαριστήσω για τα 3 χρόνια που ήμουν πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, κύριε Γουγκά, και εσάς προσωπικά, που κάθε φορά μας δίνατε λόγο και μέσα από το κανάλι σας και την εκπομπή σας, αλλά και το δημοσιογραφικό κομμάτι που έχετε αναλάβει, είχαμε πάντα τον λόγο και ενημερώναμε τα μέλη μας αλλά και την κοινωνία της Κορίνθου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές, το ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.